Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος παρουσιάστηκαν οι εργασίες από τους μαθητές του ΑΕΔ Καβάλας, εκεί όπου κάποιες ξεχώρισαν για την πρωτοτυπία τους και άλλες για την φαντασία τους. Πιο συγκεκριμένα, μια μαθήτρια από τον ΑΕΔ της Καβάλας προχώρησε στην δημιουργία μιας μακέτας όπου παρουσιάζεται μια εικονική κοινωνική επιχείρηση θαλάσσιας ακτής για τα άτομα με αναπηρία. Η κοινωνική επιχείρηση που δημιουργήσαμε είναι για να βοηθήσουμε την πρόσβαση τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες στις παραλίες. Έχουμε δημιουργήσει, εδώ είναι πώς είναι ο χώρος που θα δημιουργηθεί η παραλία, είναι στη Νέα Πέραμο η μακέτα. Θα υπάρχουν θέσεις στάθμευσης, θα έχουμε ειδικά smartwatch, θα έχουμε panic button σε περίπτωση που γίνει κάτι και πάθει κάποιος κάτι να μπορεί να μας ειδοποιήσει. Θα υπάρχουν αναγνωσώστες και ειδικά σωσίβια για την πιο ασφαλή κολύμβηση των ανθρώπων. Θα υπάρχουν και θέσεις στάθμευσης για τους συνοδούς των ανθρώπων με τις ειδικές ανάγκες. Θα υπάρχει ένα ψυκτήριο και εστιατόριο το οποίο θα παρέχει φαγητά και οτιδήποτε θέλουν να πιούνε. Θα υπάρχει φυσικά ιατρείο σε περίπτωση που γίνει κάτι, φυσικοθεραπευτήριο και χώρο υγιεινής. Πώς σκεφτήκατε για τα άτομα με αναπηρία να φτιάξει αυτό το πρόβλημα? Το ζούμε καθημερινά. Είναι ένα καθημερινό πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε και στους δρόμους και στη ζωή μας. Είναι δύσκολη η ζωή τους, δυστυχώς, και προσπαθούμε να την ευκολύνουμε. Στην συνέχεια, η δεύτερη εργασία που ξεχώρισε ήταν η δημιουργία ενός οχήματος τύπου ράλι, το οποίο δημιούργησαν μαθητές από το Τμήμα Μηχανικών του ΑΕΔ. Εδώ τι φτιάξαμε στη σχολή μαθητή? Ένα αγωνιστικό αμάξι, το οποίο, όπως βλέπετε, είναι μάχημο, αγωνιστικό. 100%. Πόσους ύπους? Έχει... ύπους δεν γνωρίζουμε, κυβικά ξέρουμε, 1200 κυβικά, ο κινητήρας είναι Opel Kadett, πίσω κίνητο. Αυτό ξεκίνησε το Νοέμβριο, έριξε ο δάσκαλος την πρόταση και εμείς από μια ομάδα 5 ατόμων, 6 που είδατε και πριν, ξεκινήσαμε σιγά σιγά και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Το οποίο κάνουμε και βόλτες. Εννοείται, βόλτες. Είναι καλό αγωνιστικό. Πολύ καλό. Θα ήταν, ας πούμε, και μια μασκότ της πόλης αυτό, αν κυκλοφόρεγε. Αν όχι της πόλης, της σχολής, θα μπορούσε να γίνει.